Λοιπόν, πάμε σε αυτά που δεν θα έπρεπε να ακουστούν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο μυαλό κανενός. Γιατί δεν μπορεί κανένας μας να διανοηθεί ότι ένας πνευματικός ηγέτης είναι Μητροπολίτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθοδηγεί πίμνιο. Ο Μητροπολίτης Δωδώνης θα έλεγε αυτά που είπε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky. Η Εκκλησία είναι γνωστό ότι είναι εναντίον των αμβλώσεων. Και υπάρχει και ένα μήνυμα της Εκκλησίας με τη μορφή επιστολής, το οποίο θα διαβαστεί την Κυριακή στους ιερούς ναούς. Η Εκκλησία έχει αυτή την πάγια θέση. Προφανώς, πολλοί από εμάς έχουμε αντίθετη άποψη. Αλλά η Εκκλησία έχει αυτή τη θέση. Και σε μια χώρα δημοκρατική και ελεύθερη είναι σεβαστές όλες οι θέσεις, όλες οι απόψεις και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του. Από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να ακούγονται αυτά που είπε ο Δωδώνης για τους βιασμούς ή για ό,τι άλλο. Και το θέμα των αμβλώσεων είναι πολύ σοβαρό, γιατί θυμηθείτε τι έγινε στις ΗΠΑ με την απαγόρευση των αμβλώσεων και σε τι καταστάσεις έχει φτάσει η χώρα. Αλλά ειδικά αυτά του βιασμού που είπε ο Μητροπολίτης το πρωί, ξεπερνάνε κάθε όριο. Δεν μπορεί να γίνει βιασμός αν δεν τον θέλει, αν δεν τον προκαλέσει μια γυναίκα. Δεν μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος από το βιαστή της. Αυτά είπε ο Μητροπολίτης. Τον αποδοκίμασαν σε ελάχιστο χρόνο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, δεν το θυμάμαι ποτέ, μέλη της κυβέρνησης, η ίδια Ιερά Σύνοδος με μια ανακοίνωση και βέβαια όλοι μας. Τώρα, ερώτημα είναι αν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έχει αυτές τις απόψεις, θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του. Το να έχει τις απόψεις του κάποιος, okay, ας τις έχει. Μπορεί να καθοδηγεί ανθρώπους. Αυτό πρέπει και η Ιερά Σύνοδος να το δει. Ίσως θα έπρεπε και ο ίδιος να το δει. Πάμε να δούμε το βίντεο. Οι δηλώσεις του προκαλούν σάλο, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και το δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και παραπέμπουν στις πιο σκοτεινές εποχές της ανθρωπότητας. Είναι λόγια και απόψεις που εκφράζουν τον ίδιο και προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Το παραλήρημα του Μητροπολίτη Δωδώνης για τις αμβλώσεις και τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμών έφεραν από το πρωί αλυσιδωτές αντιδράσεις, με την Ιερά Σύνοδο να τις χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων απαράδεκτες και προσβλητικές. Οι δηλώσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα του βιασμού, πέραν των άλλων, αμαυρώνουν και αδικούν κατάφορα τις ουσιαστικές πρωτοβουλίες και το αθόρυβο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδας, τόσο σε συνοδικό επίπεδο όσο και μέσω των ιερών Μητροπόλεων αυτής και των φιλανθρωπικών φορέων τους, που στέκονται καθημερινώς και εμπράκτος στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών. Όλα ξεκίνησαν το πρωί όταν ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος κλήθηκε να απαντήσει στο Sky σε ερωτήσεις για τις αμβλώσεις. Καμιά γυναίκα δεν βιάζεται χωρίς να το θέλει, ανέφερε μεταξύ άλλων, και συμπλήρωσε πως μια γυναίκα δεν μένει έγκυος από βιασμό. Δεν κάθεται και μια γυναίκα και να βιάζεται χωρίς να το θέλει. Τρελαθούμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα κάθεται και βιάζεται και μένει και έγκυος. Η Ιερά Σύνοδος τοποθετήθηκε άμεσα με ανακοίνωση σε μια προσπάθεια να διαχωρίσει πλήρως τη δική της θέση. Είναι απαράδεκτες, πολύ περισσότερο για ορθόδοξο κληρικό και συλλήφθην προσβλητικές για το ανθρώπινο πρόσωπο και ειδικά για τις γυναίκες και τα θύματα βιασμών. Με αφορμή το κήρυγμα που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή σε όλους τους ναούς κατά των αμβλώσεων, ο Μητροπολίτης Δωδώνης ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος αφουγκράζεται την κοινωνία και πως η άμβλωση είναι κατά τη δική του άποψη έγκλημα. Όταν έχουμε τόση υποκινητικότητα, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η καταστροφή ενός νηπίου, ενός παιδιού που έχει όταν συλληφθεί, έχει ήδη αρχίσει να είναι η ζωή. Mm-hmm. Να το βγάζουμε, να το πετάμε το παιδάκι, λες και είναι σκυλί. Ο Μητροπολίτης είπε πως θα πρέπει να ζητηθεί η άδεια από την Εκκλησία για να γίνει άμβλωση μόνο αν το έμβριο έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η άνευ εξαιρέσεων αντιμετώπιση της γυναίκας ως ισότιμης με τον άνδρα και η προστασία της απέναντι σε κάθε μορφής κακοποίηση αποτελούν την επίσημη θέση και στάση της Εκκλησίας της Ελλάδας. Οποιαδήποτε άποψη κληρικού, ανεξαρτήτως βαθμού ιεροσύνης, που αποκλίνει από τις ανωτέρω θέσεις της Ιεράς Συνόδου, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την Εκκλησία της Ελλάδος. Τα πόδια, τα χέρια του. Όλα. Είναι ότι θα βγει προβληματικό,
τότε θα πρέπει να ζητήσει την βοήθεια της Εκκλησίας και να δεχτεί να κάνει μια άδεια. Οι απόψεις του 83χρονου ιεράρχη έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο στα social media όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αδιανόητη και προκλητική η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνη σχετικά με το βιασμό. Απαράδεκτη και καταδικαστέα όχι μόνο για τις γυναίκες θύματα κακοποίησης, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σοκαριστική, καταδικαστέα, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Πραγματικά αδιανόητη αυτή η δήλωση και θα έλεγα ότι προσβάλλει συνολικά την κοινωνία. Υπουργοί και βουλευτές από όλα τα κόμματα κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Αδιανόητη και προκλητική η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνη σχετικά με τον βιασμό. Απαράδεκτη και καταδικαστέα. Οι ανατριχιαστικές δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνη παραπέμπουν σε εποχές σκοταδισμού και κυνηγιού μαγισσών που έχουν περάσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω. Ο βιασμός είναι έγκλημα. Με τις αντιδράσεις να συνεχίζονται, πολλοί περιμένουν μια νέα τοποθέτηση από τον ιεράρχη για να διαπιστωθεί αν εμένει ή αν αντιπλώνεται από τις θέσεις που εξέφρασε. Να τη δούμε την νέα τοποθέτηση, αλλά τα είπε τόσο καθαρά, τόσο. Πώς θα το πω, η κυρία Κανδαράκη, γιατί ζήτησα να είναι κοντά μας, ήταν παρούσα το πρωί στην εκπομπή του Sky. Φαίνονταν δηλαδή αυτά που έλεγε σαν να ήταν η πεποίθησή του εδώ και καιρό. Και να πω και κάτι άλλο, πέραν όλων, μιλάμε και για ένα ζήτημα ποινικό έτσι. Δηλαδή, ο βιασμός είναι ένα βαρύ ποινικό αδίκημα. Είναι ένα αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ισόβια. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε έναν άνθρωπο με ράσο να λέει αυτά τα πράγματα? Κυρία Καναράκη. Σκεφτόμουν με την πρόσκλησή σας σήμερα ότι είναι η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε φέτος. Για τον ίδιο. Και τις δύο φορές για θέματα που σχετίζονται με την Εκκλησία. Και μάλιστα που πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά της Εκκλησίας. Υπάρχουν πατέρες οι οποίοι είναι πολύ πιο εμπνευστικοί, οι οποίοι είναι λιγότερο απόλυτοι, οι οποίοι πραγματικά προσκαλούν και εμπνέουν. Πραγματικά σήμερα το πρωί βρέθηκα σε αυτή. Κυρία Καναράκη, να σας πω με αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Και αν αισθάνομαι μια οργή παραπάνω, είναι γιατί εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι πιστεύω στο Θεό, ότι πηγαίνω στην Εκκλησία. Όταν λοιπόν βλέπεις ανθρώπους με αυτό το λόγο και ξέρεις ότι απευθύνονται στο εκκλησίασμα, λες είναι δυνατόν? Πόσο ζημιά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Το έχει διανοηθεί ποτέ ο άνθρωπος αυτός που είπε αυτά που είπε, πόσο ζημιά μπορεί να προκαλέσει? Και ακριβώς θέλω να σταθώ. Ήμουν παρούσα λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση. Προφανώς διαφοροποίησα τη θέση μου. Όπως είδατε, επέλεξα να μην έρθω σε σύγκρουση και σε έντονη αντιπαράθεση. Και ο λόγος είναι, να το πω πολύ ξεκάθαρα, ότι δεν πιστεύω πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να σταθούμε στο λόγο ενός, θα το πω έτσι με σεβασμό, ηλικιωμένου ιερωμένου, ο οποίος δεν ξέρω καθόλου κατά πόσο έχει συνέστηση των λόγων του. Και το ουσιαστικό είναι να σταθεί η πολιτεία, το σχολείο και πάνω απ' όλα η οικογένεια. Αυτό που με ενδιαφέρει, κύριε Βαγγελάτο, είναι αν ένα νέο κορίτσι μείνει έγκυος χωρίς την επιθυμία του να τολμήσει να ζητήσει βοήθεια από την οικογένειά του, να μην κρυφτεί, να μην βρει ανορθόδοξους τρόπους να το κάνει μόνο του, καταπιεσμένο. Οι περισσότερες γυναίκες, η βιβλιογραφία δείχνει, όταν είναι ανήλικες και περνάνε κάτι τέτοιο, το κάνουν κρυφά από την οικογένειά τους και πολλές φορές βάζουν και τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και να σκεφτούμε, και κάτι. Και νομίζω πρέπει να το σκεφτεί πρώτα ο ίδιος ο Μητροπολίτης. Αν κάποιος κάνει ένα βιασμό σήμερα ή αύριο και πάει στο δικαστήριο και πει «Μα εγώ άκουσα το Μητροπολίτη που είπε ότι δεν μπορεί να βιαστεί μια γυναίκα χωρίς να το θέλει». Τι θα έχει να πει τότε ο άνθρωπος αυτός? Αχ, ξέρετε, θα επιμείνω πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει να σταθούμε στο σημαντικό. Ποια είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στους βιασμούς? Βλέπω το επόμενο θέμα σας, πόση σημασία έχει να προστατέψουμε τις γυναίκες από κακοποιητές άντρες, οι οποίοι συνεχίζουν και κυκλοφορούν ελεύθερα. Πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει οι καταδικασμένοι βιαστές να μείνουν στη φυλακή και να μην κυκλοφορούν ελεύθερα? Αυτά έχουν σημασία. Το τι θα πει, βεβαίως έχει σημασία, αλλά αισθάνομαι πραγματικά, έχω λάβει τόσα μηνύματα από το πρωί που μου λένε απορούν με την ψυχραιμία σας. Επιμένω ότι εδώ έχει να μιλήσει η επιστήμη και δεν έχει κανένα νόημα να έρθουμε σε δημόσιες αντιπαραθέσεις ανούσιες. Πόση σημασία έχει να καταγραφεί ότι η μητρότητα και η γονεϊκότητα πρώτα απ' όλα πρέπει και οφείλει να είναι αμοιβαία επιθυμία και όχι τιμωρία, υποχρέωση ή έτσι θεία απόφαση. Οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανδαράκη. Θέλω να κλείσουμε το θέμα βλέποντας τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Λυκούδη. Ο Δημήτρης από το dogma.gr, το site για τα εκκλησιαστικά θέματα. Και σαν ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά κοντά στην Εκκλησία, έγραψε το ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή και φάνηκε πόσο πραγματικά προκλήθηκε αντίδραση τεράστια στους κόλπους της και της ιεραρχίας και της Εκκλησίας γενικότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Νίκο, καλησπέρα. Δεν είναι τυχαίο το ότι η Ιερά Σύνοδος αντέδρασε άμεσα. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, θέλοντας να απομονώσει αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες ασφαλώς, όπως χαρακτήρισε, είναι απαράδεκτες και προσβλητικές. Την ίδια όμως ώρα, πολλές είναι οι αντιδράσεις από μερίδα και από τον κλήρο, αλλά και από τον λαό, και από κληρικούς και λαϊκούς, και οι οποίοι έρχονται και καταθέτουν ότι αυτές οι δηλώσεις προσβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο στην ουσία του. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι αύριο μια κοπέλα που έχει πέσει θύμα βιασμού θα πάει να εξομολογηθεί στον Μητροπολίτη Δωδώνης και θα του πει τι. Σωστό και θα της απαντήσει τι. Και εκείνος θα της απαντήσει, θα θέλες. Πραγματικά είναι αδιανόητα πράγματα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Λυκούδη από το dogma.gr. Και κοιτάξτε τώρα πώς όλα αυτά τα θέματα περίπου συνδέονται. Και ζούμε σε μια κοινωνία που κάνει μια προσπάθεια να πετάξει από πάνω τη βία εναντίον των γυναικών. Η προσπάθεια αυτή πηγαίνει καλά σε αρκετά σημεία. Πηγαίνει καλά όχι γιατί δεν έχουμε βία κατά των γυναικών, αλλά γιατί ευαισθητοποιούμαστε όλοι. Αλλά υποθέσεις σαν αυτή που θα δείτε μας γυρνάνε πίσω. Do you know what's better than a weekend? A Greekend! Greekend. Well, I just had a massive one. Yes, a Greekend. That's the universally accepted term for how the Greeks spend their weekends. So to give you an idea, a typical Greekend starts with coffees. Mm-hmm. And then, of course, food. Fun! Sun! Sea! I mean, Greekend. Seriously. Shopping. Shopping? Hi. Wine? Flirt? Art, bars, music, drinks. The Greeks would love to share this with you. In just a few hours from home, why not make your next weekend a Greekend? See? It's already a thing. Greekend. Doesn't it sound weird? You definitely need a Greekend, love, and soon. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας, για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.